της αγαπημένης Μέρις Λίντα, η οποία άνοιξε την καρδιά της, μίλησε, μίλησε στην Έλενα Κατρίτση και τα όσα είπε ήταν συγκλονιστικά. Μία γυναίκα η οποία πλέον παλεύει, παλεύει μέσα στο γεροκομείο για να μπορέσει να, στα, να στέκεται στα πόδια της. Πάμε να τη δούμε, τη Μέρι Λίντα, την αγαπημένη μας τραγουδίστρια, η οποία πραγματικά δεν χάνει την αισιοδοξία της και το χαμόγελό της. Παρακαλώ. Έναν χώρο τον οποίο επιλέξατε. Το ήθελα εγώ και ήρθα εδώ. Δεν με πίεσε κανείς. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν πολύ άσχημα χτυπημένη στο σπίτι μου μέσα και παρατήρχα να μην ζούσα από ό,τι μου είπε η κόρη μου που είδε την σκηνή. Είχατε πέσει. Έπεσα, ναι. Αλλά έπεσα με το κεφάλι και όλα χτυπήσανε. Μέση, πόδια, χέρια, πολύ κακό πέσιμο. Όλα. Ο Ορέστης Λάσκος ήταν ουσιαστικά ο δεύτερος νονός σας, αφού σας έδωσε το όνομα Λίντα, Μέρι Λίντα, ενώ το όνομά σας ήταν μέχρι τότε Μαρία Δημητροπούλου. Ναι. Και ήταν και μια συνήθεια που είχε στα νέα ταλέντα να δίνει το Λίντα. Το Λίντα. Οπότε... Ήταν η Κάτια Λίντα, η Ροζαλίντα, εγώ και μετά καμιά άλλη. Υπήρξατε μία από τις πιο καλοντημένες τραγουδίστριες και μάλιστα τη δεκαετία του 60 θεωρούσαν ότι ήσασταν και οι πιο καλοντημένοι. Σε σημείο βεβαίως οφείλω να πω ότι όταν άκουσα τον αριθμό των φορεμάτων που είχατε ράψει για να πάρετε μαζί σας την περιοδία στην Αμερική, ένιωθα έκπληξη. Πώς ναι, αλλά... πήγαμε στην Αμερική? Με 220 φορέματα. Ένα φορτηγό. Είστε χορτάτη, αισθάνεστε χορτάτη? Πάρα πολύ. Πολύ χορτάτη. Υπάρχει κάτι που σας λείπει? Όχι. Που αισθάνεστε ότι δεν το αποκτήσατε, ότι το μου θέλετε πολύ? Μου λείπει μόνο ο Χιώτης. Και θα μου λείπει πάντα. Ήσασταν πολύ μικροί όταν γνωρίσατε το Χιώτη. Ήσασταν γύρω στα 10-11. 11-12 εκεί. Ήταν 18 χρόνια μεγαλύτερος, δηλαδή γύρω στα 28 ήταν εκείνος τότε. Ήταν φίρμα ο Χιώτης. Ήταν φίρμα. Εγώ τότε έβγαινα. Ένα κοριτσάκι, ένα στιμούλι, τίποτα άλλο περίεργο. Μου είπε, θα παντρευτούμε? Μου λέει η μητέρα μου, βρε παιδάκι μου, είναι μεγάλος, εσύ τι θέλεις εσύ να πας να παντρευτείς στο Χιώτη? Αν δεν τον πάρω θα πεθάνω, θα πάρω χάπια να πεθάνω. Τι τόσο χάπια? Αποφασισμένη. Ναι, πολύ. Όταν πια κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε μαζί, πήρα την πρώην γυναίκα του τη Ζωή Νάχη και της λέω, Ζωή, εγώ θα χωρίσω με τον Μανώλη. Αν θέλεις, ο δρόμος είναι ελεύθερος και δεν θα σου φέρω κανένα εμπόδιο. Όχι, μου λέει, δεν τον θέλω, τον έτσι να νιώσω. Καλά. Εγώ είχα τη γνώμη ότι πρέπει να σου πω τι θα κάνω. Είμαστε φίλες από μικρά παιδιά. Και έτσι χωρίσαμε. Κάθε φορά που τσακωνόσασταν έγραφε και κάτι. Έγραφε και μια μεγάλη επιτυχία. Την οποία στη συνέχεια βγαίνατε εσείς και την τραγουδούσατε. Βέβαια. Από το μα μου την κοπάνισες, από το μα. Θυμάστε ποιο τραγούδι είχε γραφτεί κάποια στιγμή σε μια επανασύνδεση? Πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις? Πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις. Χωρίσατε. Εκείνος ξαναπαντρεύτηκε. Μετά από λίγα χρόνια έφυγε από τη ζωή. Δυστυχώς. Είχατε χρόνο να μιλήσετε, να ρωτήσετε, να απαντηθούν τα ερωτήματα που είχατε μέσα σας? Γιατί δεν πήγε καλά, παραδείγματος χάρη, αυτή γιατί, η σχέση. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπόρεσα γιατί είχε παντρευτεί αμέσως την Κυριακή του. Και πέσαμε στα μαύρα πανιά εκεί. Δεν μπορούσαμε ούτε να μιλήσουμε. Δεν υπήρχε δυνατότητα. Δεν επιτρεπόταν ούτε να μιλήσουμε. Τα θυμάμαι όλα αυτά που έζησα και τα βλέπω σαν όνειρο μπροστά μου και τρελαίνομαι. Γιατί? Θα πρέπει να σας γεμίζει λογικά χαρά. Γιατί τον χώρισα. Εγώ φταίω. Και όσες φορές τον θυμηθώ κλαίω. Γιατί φταίτε εσείς? Εγώ έφταιγα. Αυτός δεν θα φεύγει ποτέ από μένα. Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι έγινε, έγινε, αλλά καλό θα ήταν να μην έχει γίνει. Να ήμουν με τον Μανώλη ακόμα. Το μόνο άνθρωπο που αγάπησα τόσο πολύ. Ήταν συγκλονιστική, λίγη σε μπροστά στην κάμερα. Και να πω ότι είχα τη χαρά και την τιμή τον Αύγουστο να βρεθώ στο σπίτι της Μέρις Λίντα. Και είχαμε μια κατηδία συζήτηση για ένα θέμα δικό της που με είχε καλέσει. Και πραγματικά είναι μία γυναίκα γεμάτο ενέργεια. Μία γυναίκα χαρά.
μία αισιόδοξη γυναίκα παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας τα οποία αντιμετωπίζει. Να τη ζούμε την αγάπη μας και τη θετική μας ενέργεια. Πάμε τώρα όμως, γιατί δυστυχώς έχουμε αγωνία.